Και πάμε τώρα με την απαιτούμενη στοχοπροσήλωση να τρέξουμε τον αλγόριθμο A-Star πάνω στο γράφο, τον οποίο βέβαια έχουμε έτοιμο στον κόσμο των κύβων. Θέλω να τονίσω βέβαια εδώ το εξής, ότι προτιμώ ας πούμε την αποτύπωση, δηλαδή ακόμα και αν δεν είχαμε το γράφο καταστάσεων στα χέρια μας, προτιμάμε την αποτύπωση όπου έχουμε σχηματική απεικόνιση των καταστάσεων. Ναι, σε κάποια προβλήματα είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο διευκολυντική από τη μαθηματική μοντελοποίηση, αν θες. Λοιπόν, πάμε για A-Star λοιπόν, πάμε και κάνουμε τη συνήθη παραδοχή. Παραδοχή πρώτη λοιπόν, ότι η σειρά με την οποία θα γράψουν τα παιδιά είναι αλφαβητική. Βέβαια, εδώ πέρα δεν κολλάει και πολύ η αλφαβητική ταξινόμηση, οπότε θα πω ότι τη ρόλεξη υπογραφική σειρά με βάση τη σειρά των στιβών, ας πούμε, εντάξει. Με βάση τη σειρά των στιβών, στην ανάπτυξη των παιδιών. Και τώρα αυτό εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή ακόμα και κάτι άλλο να γράψεις, γράψε ό,τι θες εκεί πέρα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Και με άλλη σειρά, δηλαδή, να βάλεις τα παιδιά, η ουσία του πράγματος στον A-Star δεν είναι αυτή. Η δεύτερη παραδοχή όμως είναι η περίπτωση ισότιμων κόμβων για την επίσκεψη. Αυτό είναι, μας ενδιαφέρει αρκετά. Πηγαίνουμε στον κόμβο που είναι πιο πάνω και αν είναι στο ίδιο επίπεδο, τότε πηγαίνουμε σε αυτόν ο οποίος είναι αριστερότερα. Αυτό το κρατάμε, είναι πιο σημαντικό. Και αυτά όσον αφορά τις δύο παραδοχές τις οποίες πρέπει να κάνουμε, το κριτήριο τερματισμού είναι συγκεκριμένο και ξεκινάμε τώρα έτσι με προσοχή, θα κάνω ζωγραφική όμως εδώ πέρα των καταστάσεων, δηλαδή εδώ πέρα η μία στίβα, η αρχική και η τελική είναι το S και το TAF, έτσι, είναι το α, β εδώ και επίσης αναφορικά με το γ είναι το γ εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε μία αξιολόγηση του κόμβου αυτού εδώ. Έχουμε το πραγματικό είναι 0, σωστά, και το ευρετικό, όπως παρατηρείς, είναι ίσο με το 1. 0 και 1 μας κάνει 1 και τώρα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας βήμα αισίως. Πρώτο πάτημα λοιπόν είναι αυτό εδώ. Και τώρα με βάση αυτό το οποίο είπα, έχουμε 3 γειτόνους. Στο ένα βλέπουμε μια στίβα που ξεκινάει με το α, στο άλλο βλέπουμε που ξεκινάει με το β και στο άλλο βλέπουμε μία με το β. Αλλά πραγματικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε λοιπόν θα πάω να βάλω εδώ πέρα τον πάνω εκεί πάνω να τον εγγράψω. Έχω α, β, γ να είναι ο πρώτος κόμβος. Γράφω τους γειτόνους, έτσι, οπότε κοιτάζω και προς τα πάνω. Προσοχή. Αμέσως μετά θα γράψω σαν δεύτερο κόμβο αυτό που έχει μια στίβα η οποία ξεκινάει με β και η δεύτερη στίβα έχει από κάτω το γ και από πάνω του έχει το α. Και αμέσως μετά έχουμε το τρίτο παιδί που είναι το γάμα αλφαβήτα όπως το βλέπω και έχουμε τους τρεις κόμβους λοιπόν οι οποίοι εδώ είναι το γάμα, εδώ είναι το αλφα και εδώ είναι το βήτα. Τώρα μόλις κάναμε την ζωγραφική μας, σημειώνω τα βάρη των ακμών που είναι είπαμε 1, αυτό ορίσαμε προηγουμένως. Εδώ πέρα τώρα θα πάω να κάνω την αξιολόγηση λοιπόν των κόμβων. Ξεκινάω με το αβγ του οποίου το πραγματικό είναι 1 και βεβαίως και στον κόμβο αυτό είναι 1, άθροισμα βαρών ακμών από την αφετηρία και εδώ είναι 1 και σημειώνω τώρα τα ευρετικά κόστη αυτού εδώ είναι 2, του αυτού εδώ πέρα είναι 1 και τέλος του αυτού είναι 2. Συνεπώς έχουμε 3 σε αυτόν εδώ, έχουμε 2 σε αυτόν εδώ και έχουμε 3 σε αυτόν εδώ. Και τώρα δηλαδή, ακόμα και μάλιστα να τα είχα γράψει, καταλαβαίνεις, ο A-Star τα συνεκτιμάει όλα τους ή άλλους. Οπότε το δεύτερο πάτημα το οποίο κάνω είναι αυτό εδώ. Είναι ο κόμβος που έχει μία στίβα με το β και μία στίβα με το αγ. Συνεπώς είναι αυτός εδώ ο κόμβος του γραφήματος. Ο οποίος, να παρατηρήσουμε τώρα, ότι αυτός έχει 2 γειτόνους πρέπει να κρεμάσω από κάτω, έτσι. Δεν κρεμάω τον αριστερό γιατί από εκεί ήρθαμε, είναι προηγούμενο στο δέντρο. Συνεπώς πρέπει να κρεμάσω όμως το αβγ το πάνω και πρέπει να κρεμάσω και τον κόμβο το κάτω, έτσι. Άρα λοιπόν 2 οι απόγονοι εδώ. Ο ένας κόμβος είναι αυτός εδώ που έχει το α μόνο του, έχει το β μόνο του και έχει και το γ μόνο του. Και ο δεύτερος κόμβος στον οποίο πρέπει να γράψω είναι ο κόμβος στόχος στην πραγματικότητα, όπου έχει το γ, και εδώ έκανα λάθος προηγουμένως στην αντιγραφή, να το διορθώσω λίγο, sorry, αυτό είναι το β α γ εδώ, ωραία. Και εδώ πέρα τώρα αυτός εδώ ο κόμβος έχει κάτω κάτω το γ, έχει από πάνω του το α και έχει από πάνω του το β. Αυτά όσον αφορά τώρα την καταγραφή. Πάμε τώρα να κάνουμε την αξιολόγηση των κόμβων. Ένα και ένα αυτά εδώ. Σημειώνω εδώ πέρα το κουτάκι για την αξιολόγηση και έχουμε και λέμε 2 το πραγματικό κόστος και στα 2. Η ευρετική αξιολόγηση του πρώτου κόμβου είναι επίσης 2, ενώ του αλουνού είναι 0. Είναι ο κόμβος στόχος.
2 λοιπόν αυτός, 4 αυτός εδώ. Εδώ τώρα με συνέπεια να κάνουμε όμως το βήμα παρακαλώ, γιατί έκανα πατάω, ανοίγω, αξιολογώ, πρέπει να κάνω και διαγραφή, ξαναβγήκε ένας κόμβος που προϋπάρχει στο δέντρο και ρωτώ αυτό το οποίο βγήκε, βγήκε με μικρότερη τιμή και η απάντηση βεβαίως είναι όχι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να διαγραφεί. Το διαγράψαμε λοιπόν γιατί προϋπήρχε στο δέντρο με βάρος 3 και έτσι λοιπόν τώρα συνεχίζουμε κανονικά με το επόμενο βήμα το οποίο είναι αυτό εδώ. Πατάω στο κόμβο στόχο και εδώ ο αλγόριθμος τερματίζει. Εδώ ο αλγόριθμος τερματίζει, οπότε καταρχάς να κάνουμε μερικές πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις. Το κόστος του μονοπατιού έτσι, είναι 2, είναι αυτές οι δύο ακμές. Θέλω να παρατηρήσεις επίσης ότι πρόκειται για τη βέλτιστη λύση, έτσι. Κόστος 2, σημειώνω λίγο ότι είναι και η βέλτιστη λύση, το οποίο το αναμέναμε γιατί το ευρετικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει είναι παραδεκτό. Επίσης όμως να τονίσουμε λίγο και κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο μίζερο, δεν είναι πολύ χρήσιμο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το αναφέρω, είναι ότι είπαμε ότι κάθε ακμή στο γράφο αντιστοιχεί σε μη κατευθυνόμενες ακμές. Δες δηλαδή πώς θα μπορούσε κάποιος προγραμματιστικά να βγάλει και ποια είναι η λύση του προβλήματος. Έχουμε ότι αυτός ο άσος έχει ένα ζεύγος αντικατευθυνόμενων ακμών και έχουμε ότι η κίνηση η οποία γίνεται για να πάμε από αριστερά στα δεξιά είναι η κίνηση φόρτωσε το α πάνω στο γ. Εντάξει. Αμέσως μετά, αν τσιμπήσουμε τώρα αυτήν εδώ την ακμή και αυτή εδώ είναι ένα ζεύγος αντιπαράλληλων ακμών και το βελάκι το οποίο πάει προς τα κάτω είναι η ακμή η οποία είναι φόρτωσε β πάνω στο α. Εντάξει. Συνεπώς, ποιες είναι οι κινήσεις που έβγαλε τελικά ο αλγόριθμος, αυτές οι κινήσεις αντιστοιχούν στις ακμές οι οποίες επιλέχθηκαν. Δηλαδή, αυτό ήταν φόρτωσε α, γ και αυτή εδώ η κίνηση ήταν φόρτωσε β, α. Καταλαβαίνεις ότι για λόγους πληρότητας θα ήταν αυτό καλύτερο, αλλά μετά δεν θα λέει να μας κίσεις, θα κάναμε ολόκληρο πόνημα. Άρα λοιπόν η λύση την οποία βρήκε είναι πράγματι αυτή που συζητήσαμε κιόλας ότι είναι η βέλτιστη λύση για αυτό το συγκεκριμένο στιγμιότυπο το οποίο μελετάμε, έτσι. Δηλαδή, καταρχάς, το φόρτωσε α, γ είναι η μετακίνηση του α πάνω στο γ. Συνεπώς, πηγαίνουμε σε αυτό εδώ, β, γ και μετά α. Και αμέσως μετά η μετακίνηση του β πάνω στο α αντιστοιχεί στην κατάσταση στόχο στην οποία επιθυμούσαμε να φτάσουμε. Παρατήρησε όμως την εφαρμογή των τελεστών για να πάμε από εδώ εδώ και από εδώ εδώ. Αυτή η κίνηση είναι η φόρτωσε α, γ και αυτή η κίνηση είναι η φόρτωσε β, α. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την εφαρμογή του A-Star πάνω στον κόσμο των κύβων, τον οποίο τον αποδομήσαμε πλήρως πλέον, έτσι. Ορίσαμε και τα 4 δομικά στοιχεία και τρέξαμε και τον αλγόριθμο A-Star για να το δούμε και λίγο στην πράξη.